30 ψυχικά πάσχοντες κινδυνεύουν να μείνουν στο δρόμο. Δύο χρόνια τώρα, οι διοκτήτε διοδομών φιλοξενία σε καλαμάκι και κουνουπιδιανά στα χανιά θέλουν να φύγουν οι ασθενεί για να εκμεταλλευτούν τουριστικά τα ακίνητα. Το πρόβλημα είναι ότι όλο αυτό το διάστημα δεν μπορούν να βρεθούν κατάλληλοι χώροι για να μεταφερθούν οι ψυχικά πάσχοντες. Ουσιαστικά είναι τα 15 άτομα που του ξενώνα. Ε, αυτά είναι τα ουσιαστικά που πρέπει να έχουμε. Και τα υπόλοιπα 15 του οικοτροφείου που θα πρέπει να κοιτάξουμε να δούμε αν βγει κάτι διαφορετικό, να πρέπει να φύγουμε για από εκεί. Έχουν λήξει σχεδόν όλε οι συμβάσει. Έχουν λήξει και σε τρει κενόνε, σε, σε δύο διαμερίσματα. Ο Σύλλογος Εργαζομένων προτείνει μεταξύ άλλων να ανοίξουν ξανά τα λειτουργικά κτίρια για τους ψυχικά πάσχοντες του πρώην θεραπευτηρίου, με ανοιχτές όμως τις πόρτες σε μία άλλη φιλοσοφία, αφού δεν υπάρχει ιδιώτης που να διαθέτει για τη φιλοξενία του ακίνητο στα χανιά, καθώς θα πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές. Είναι πολύ αυστηρέ και δεν θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το έξοδο. Ήδη στο Καλαμάκι, με το... επειδή υπάρχει άρνηση του ιδιοκτήτη μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε, με έξοδα του νοσοκομείου αλλά και των ιδίων των νοσηλευτών έχουν αρχίσει και κάνουν διάφορε μονώσει, επισκευέ. Ανά πάσα στιγμή, οι διοκτήτε μπορούν να κάνουν αγωγή για να αποχωρήσουν οι ασθενεί από τα ακίνητά του. Θα πρέπει δικαστικά να μα ζητήσουν να βγούμε και εκεί να ξεκινήσουμε να βρούμε ξανά νέου κενών. Θα βγουν τώρα διαγωνισμοί. Θα πενθυμίσουμε πιθανόν και σε μεσαιντικά γραφεία, αντίχων, προβλέπετε, να μα υποδείξουν κάποια ή να ψάξουμε μόνοι μας να βρούμε ένα, ένα, χώρο. Να σημειωθεί ότι εκτός από τις δύο δομές, συνολικά 88 ασθενείς μένουν σε χώρους με 24 ώρη παρακολούθηση, περίπου 180 μένουν στα σπίτια τους, ενώ 2,5 με 3.000 υπολογίζονται οι ασθενείς που παρακολουθούνται από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χανίων με το προσωπικό να είναι ελάχιστο. Τα εξωτερικά ιατρία που πηγαίνουν στις κινητές μονάδες Αυτά είναι διαφορετικά περιστατικά, δεν αναφέρονται μέσα στον όγκο. Ε, όταν έγινε βασιλοποίηση, κοιτάξαμε να δούμε ε, κάποια άτομα να πάνε στι οικογένειε ή να φύγουν στην περιφέρεια, να γίνει τομεοποίηση ουσιαστικά. Να θυμίσουμε ότι όταν λειτουργούσε το ψυχιατρίο είχε 600 τρόφιμου. Η έλλειψη προσωπικού είναι τεράστια, αφού τον ρόλο του ελέγχου των 180 πασχόντων έχει ένα νοσηλευτή που μία φορά ανά 15 μέρε πηγαίνει στο σπίτι του για να δει αν παίρνουν τα φάρμακά του γιατροί και κοινωνικοί λειτουργοί έχουν επομιστεί και με άλλες ευθύνες. Αναγκαζόμαστε και πηγαίνει μόνο ο νοσηλευτής ή μόνο ο κοινωνικός για να δει την κατάσταση πώς είναι, γιατί δεν υπάρχει άλλο προσωπικό ή μοιράζονται μέσα στην πόλη για να τα προλάβουν όλα.